του αδελφή. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 995. Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, δεύτερο κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Επιστολή προς Ρωμαίους, δεύτερο κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Ιδού εσύ επωνομάζεσαι Ιουδαίος και επαναπάβεσαι εις τον νόμο και καυχάσαι εις τον Θεό και γνωρίζεις το θέλημα του Θεού και διακρίνεις τα διαφέροντα διδασκόμενος από του νόμου και έχεις πεποίθηση σε αυτόν ότι είσαι οδηγός τυφλών, φως τον εσκότη, παιδευτής αφρόνων, διδάσκαλος νηπίων, έχουν τον τύπον της γνώσεως και της αληθείας εν τον νόμο. Ο διδάσκων λοιπόν άλλων σε αυτόν δεν διδάσκεις? Ο κηρύττων να μην κλέπτος ή κλέπτης? Ο λέγον να μην μιχεύος ή μιχεύεις? Ο βδελιτόμενος τα είδωλα ή ιεροσιλείς? Ο καυχόμενος εις τον νόμο ατιμάζεις τον Θεόν δια της παραβάσεως του νόμου? Διότι το όνομα του Θεού εξαιτίας σας βλασφημείτε μεταξύ των εθνών καθώς είναι γεγραμμένον. Επειδή ωφελεί μεν η περιτομή αν εκτελείς τον νόμο, εάν όμως σε παραβάτης του νόμου η περιτομή σου έγινε ακροβιστία. Εάν λοιπόν ο απερίτμητος φυλάτει τα διατάγματα του νόμου, η ακροβιστία αυτού δεν θέλει λογιστή αντί περιτομής. Και ο εκφύσεως απερίτμητος εκτελών τον νόμο θέλει κρίνει εσέ, ως της έχουν το γράμμα του νόμου και την περιτομήν είσαι παραβάτης του νόμου. Διότι ο Ιουδαίος δεν είναι ο εν το φανερό Ιουδαίος, ουδέ η περιτομή ή εν το φανερό η γινωμένη εν σαρκή. Αλλά ο Ιουδαίος είναι εν το κρυπτό Ιουδαίος και η περιτομή ή της καρδίας κατά το πνεύμα, ουχή κατά το γράμμα, του οποίου ο έπαινος είναι ουχή εξ ανθρώπων αλλά εκ του Θεού. Τις λοιπόν η υπεροχή του Ιουδαίου ή της η ωφέλεια της περιτομής? Πολύ κατά πάντα τρόπον. Πρώτον μεν, διότι στους Ιουδαίους ενεπιστεύτησαν τα λόγια του Θεού, επειδή οι Άντινες δεν επίστευσαν τι εκ τούτου, μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστη του Θεού? Μη γέννητο, αλλά έστω ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης, καθώς είναι γεγραμμένον δια να δικαιωθείς εν της λόγης σου και να νικήσεις όταν κρίνεσαι, Θεέ, αμήν. Ο Απόστολος Παύλος στέλνει την επιστολή του στη Ρώμη προς τους Ρωμαίους, την Εκκλησία των Ρωμαίων, σε εθνικούς ανθρώπους, οι οποίοι όμως δέχθηκαν τον Χριστό, άλλαξε η ζωή τους, έγιναν πιστοί, παιδιά Θεού, τα ονόματά τους γραφτήκανε στο βιβλίο της ζωής και επίσης αναφέρεται και στους Ιουδαίους, οι οποίοι είναι άνθρωποι εκλεκτοί ήταν και είναι εκλεκτοί ενώπιον του Θεού για τους πατέρες, για την εκλογή, για το παρελθόν, για την ιστορία τους, για τη ζωή τους μέχρι κάποια στιγμή, αλλά ξαφνικά έγιναν εχθροί του Θεού και του Σταυρού του Χριστού. Δηλαδή, τα έθνη ήταν αυτά που έλεγε ο Λόγος του Θεού, σκυλιά στα κοινάρια θα δώσω, όταν η Χαναναία πήγε και είπε, σε παρακαλώ η κόρη μου ταλαιπωρείται. Και λέει, εγώ στα κοινάρια θα δώσω τον άρτον. Αυτή ήταν η άποψη του Θεού τότε. Γι' αυτό και δεν επέτρεπε στους Ιουδαίους να πάνε στα σπίτια των εθνικών. Εμολύνοντο. Αλλά όταν ήρθε το σημείο το αντιλεγόμενον,
ο λόγος του Θεού, σκάνδαλο έγινε και οι εκλεκτοί έγιναν εχθροί του Θεού. Γιατί έγιναν εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Και πέρασαν τα χρόνια και φτάσαμε στο τέλη των αιώνων, όπου και πάλι υπάρχουν οι εκλεκτοί του Θεού, η Εκκλησία του Θεού, που είναι οίκος του Θεού του ζώντος, γιατί είναι στήλος και δρέωμα της αληθείας, και υπάρχουν και τα έθνη, τα οποία είναι μακριά από το Θεό, καμία σχέση έχοντα με το Λόγο του Θεού. Τι είναι αυτό που κάνει τη μεγάλη διαφορά που έκανε τότε μεταξύ Ιουδαίων και εθνικών? Η περιτομή και τα Λόγια του Θεού. Τι είναι τώρα αυτό που κάνει τη μεγάλη διαφορά? Όπως τότε, ο Λόγος του Θεού που οδηγεί τους ανθρώπους στην περιτομή του Χριστού, καθώς δια του βαπτίσματος απεκδίονται με τη θέλησή τους υποτασσόμενοι στο Λόγο του Θεού, πράττοντας πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού υπακούοντας το Λόγο του Χριστού. Συμμετέχουν λοιπόν στην περιτομή του Χριστού, περιτετμημένοι, απεκδιόμενοι, απεκδιθέντες, πιο σωστά, το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, κατά το Λόγο του Θεού, πιστεύσας και βαπτιστής, σωθήσετε. Και όπως τότε, έτσι και τώρα, ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή ο Λόγος του Θεού, μας λέει τα ίδια πράγματα. Συ έχεις πάρει νέο όνομα. Και κάποια στιγμή στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, οι μαθητές του Χριστού ονομάστηκαν χριστιανοί. Οι διδακτοί του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου ονομάστηκαν χριστιανοί. Με νέο όνομα. Παιδί του Θεού, που το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Εσύ λοιπόν επωνομάζεσαι χριστιανός. Το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Επαναπάβεσαι στο Λόγο του Θεού. Γιατί διήνυξεν ο Θεός την καρδιά σου να ακούς το Λόγο του Θεού και να τον καταλαβαίνεις. Και διήνυξεν ο Θεός και τη διάνοιά σου για να σου αποκαλύπτεται, να σου αποκαλύπτονται τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών και βρήκε ανάπαυση ψυχή σου. Ήσουν ακουρασμένος, πεφορτισμένος, άκουσες την πρόσκληση του Χριστού, σου είπε έλα σε μένα, εάν μάθεις δε ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, τότε θα βρεις ανάπαυση στην ψυχή σου και βρήκες. Και επαναπάβεσαι στο Λόγο του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, και σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, καυχάσαι, καθώς είναι γεγραμμένο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάτε, καυχάσαι εις τον Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σου είναι και αποκεκαλυμμένο το θέλημα του Θεού. Γνωρίζεις το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι ένα θαύμα, αδερφοί. Να σου αποκαλυφθεί και να γνωρίζεις το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Γνωρίζεις. Και εμείς γνωρίσαμε Ιησού Χριστόν εσταυρωμένο. Γνωρίσαμε αίμα Ιησού Χριστού που καθάρισε ημάς από πάσης αμαρτίας. Γνωρίσαμε την περιτομή του Χριστού καθώς απεκδιθήκαμε και έφυγαν τα βάρη της αμαρτίας. Ένα κοριτσάκι τώρα 7-8 χρονών, δεν ξέρω πόσο είναι, που το βαφτίσαμε, γιατί πρώτα ο Κύριος το βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, μου λέει όταν βγήκα έφυγε ένα βάρος και το κοίταγα και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Ένα βάρος από πάνω μου. Γιατί όποιον ο Χριστός ελευθερώσει, αυτός είναι πραγματικά ελεύθερος. Διακρίνεις τα διαφέροντα.
καθώς διδάσκεσαι από τον Χριστό μέσα από το Λόγο Του. Γνωρίζεις τι είναι το τίμιον και τι είναι το αχρίον. Έχεις τη δύναμη να απορρίπτεις το αχρίον και να εκλέγεις το τίμιο. Έχεις γνώση, έχεις βουλή, έχεις δύναμη, έχεις πνεύμα Άγιο. Που δεν είναι πνεύμα δηλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού, ώστε να γνωρίζεις. Και έχεις, από εδώ λίγο αρχίζουν τα πράγματα και χαλάνε, και έχεις εξ όλων αυτών πεποίθηση στον εαυτό σου. Δεν είναι καλό. Από εδώ και πέρα αρχίζει τώρα η πλάνη. Εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου. Ενώ ο Θεός λέει, ο πιστεύων εις τον Κύριον δεν θα κατεσχυνθεί. Δεν υπάρχει κανένας άξιος λόγου να τον εμπιστεύεσαι, ιδιαιτέρως τον εαυτό σου. Η εμπιστοσύνη μας είναι μόνο στο Θεό. Εάν αρχίζουμε και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους, αρχίζει η πλάνη. Τώρα, μέχρι τώρα είδαμε τα βήματα της ευλογίας του Θεού. Από εδώ και πέρα θα δούμε τα βήματα της πλάνης του ανθρώπου. Έχεις πεποίθηση στον εαυτό σου και μάλιστα θεωρείς ότι είσαι οδηγός τυφλών. Τόσο σημαντικό έχεις θεωρήσει τον εαυτό σου, ώστε πιστεύεις ότι μπορείς να οδηγήσεις τους τυφλούς. Ότι ξέρεις. Ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους τους άλλους. Γνωρίζεις. Έχεις πεποίθηση στον εαυτό σου και νομίζεις ότι είσαι οδηγός τυφλών. Και ακόμη περισσότερο, φως εν σκότη. Αρχίζεις και παίρνεις τώρα τη θέση του Χριστού. Αρχίζεις και ανεβαίνεις στα μάτια σου, στη λογική σου, στη φαντασία σου, στα συναισθήματά σου. Ξεχνάς ότι είσαι ένας άνθρωπος που χωρίς τον Χριστό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ξεχνάς ότι πάντες ήμαρτον και στερούνται τις δόξεις του Θεού, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Ξεχνάς ότι είσαι άθλιος, ουτιδανός, τυποτένιος, άνθρωπος, χώμα, μηδενικό, τίποτα. Νομίζεις λοιπόν ότι είσαι οδηγός τυφλών, φως εν σκότη, παιδευτής αφρόνων, ότι μπορεί να γίνεις και δάσκαλος. Μπορείς και να διδάσκεις κιόλας, μπορείς και να ελέγχεις. Μπορείς και να κρίνεις και να κατακρίνεις και να καταδικάζεις και να στέλνεις και στην κόλαση ακόμη. Και όλους τους άλλους τους βλέπεις νήπια, καθώς είσαι διδάσκαλος νηπίων. Αδελφοί αγαπητοί, Λόγος του Θεού λέει, μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, γιατί θα πέσει πολύ κατάκριση σε πάνω μας. Ο Θεός να μας φυλάει. Μη χάσουμε τη μαθητική μας ιδιότητα. Είμαστε μαθητές. Μη το ξεχνάς αυτό, αδερφέ. Σεις πάντες αδελφοί είστε, σεις πάντες μαθητές Χριστού είστε. Μη θεωρήσεις ότι είσαι κάτι παραπάνω. Οι άλλοι είναι νήπια, αλλά εσύ είσαι δάσκαλος. Μη γέννητο, αδερφοί μου. Ο Θεός να μας φυλάει. Αυτή είναι η πλάνη. Αυτά είναι τα βήματα της πλάνης που ξεκινάνε από την πεποίθηση στον εαυτό μας. Εγώ ξέρω, εσύ δεν ξέρεις. Τίποτα δεν ξέρουμε, αδερφοί. Ο Χριστός ξέρει. Μόνο ο Χριστός ξέρει. Και αν γνωρίζουμε κάτι είναι γιατί ο Θεός μας τα αποκαλύπτει. Αν νομίσουμε ότι ξέρουμε, ο Θεός μας το αφαιρεί. Και τι γινόμαστε, σκάνδαλο.
Σκανδαλίζουμε τον εαυτό μας, σκανδαλίζουμε τους άλλους και, όπως διαβάσαμε, προσκόμματα θα βάλει ο Θεός μπροστά στο λαό αυτό, ώστε και οι πατέρες και οι γη μαζί θα πέσουνε. Και οι γείτονες και οι φίλοι θα πολεστούνε. Αίτιος μεγάλου κακού. Αίτιος καταστροφής. Γιατί χάθηκε η ταπείνωση. Χάθηκε η χάρις. Αφού χάθηκε η ταπείνωση, χάθηκε η χάρις. Χάθηκε το έλεος του Θεού. Χάθηκε η διδασκαλία του Χριστού, η αποκάλυψη του Θεού, η σύνεση, η συμβουλή, η προστασία του Θεού. Είδατε, αδερφοί, πόσο εύκολα μπορούν να χαθούν όλα. Πόσο εύκολα. Και το κακό αρχίζει από τη στιγμή που λες εγώ. Εμπιστοσύνη έχω στον εαυτό μου. Ποτέ μην το σκεφτείς, αδερφέ μου. Μην πεις ποτέ εγώ ξέρω. Μην πεις ποτέ εγώ μπορώ. Βγάλε τη λέξη εγώ από σένα. Ουχή εγώ, ο Κύριος. Αναλλάξουμε νοοτροπία. Το αποτέλεσμα αυτής της κατρακύλας είναι παράβασης που είναι αμαρτία και αδικία που είναι αμαρτία. Εσύ λοιπόν έχεις τον τύπο της γνώσεως, όχι την ουσία. Τυπικά γνωρίζεις. Δεν έμαθες ποτέ από τον Χριστό ότι είναι πράος και ταπεινός στην καρδιά του. Έχεις μορφή ευσεβίας, αλλά αρνείσαι τη δύναμη αυτής. Τύπο, όχι ουσία γνώσης Θεού. Γι' αυτό εσύ που διδάσκεις τον άλλον, τον εαυτό σου πια δεν μπορείς να τον διδάξεις. Κατάντια, αδερφοί. Εσύ που κηρύττεις το Λόγο του Θεού, δεν είσαι εκτελεστής του Λόγου του Θεού. Κηρύττεις σε άλλους και εσύ κάνεις άλλα. Λες να μην κλέβουνε και κλέβεις. Λες να μην μοιχεύουνε και μοιχεύεις. Λες ότι βδελείται σε τα είδωλα, αλλά παίρνεις τους θησαυρούς των ειδώλων για το προσωπικό σου συμφέρον. Είσαι ένας χριστιανός που ενδιαφέρεται για τα προσωπικά του, οικογενειακά του, εκκλησιαστικά του συμφέροντα και για την προσωπική του, οικογενειακή του και εκκλησιαστική του δόξα. Δεν είσαι ένας χριστιανός που ενδιαφέρεσαι για το συμφέρον των ψυχών, των δικών σου και των ανθρώπων και για τη δόξα του Θεού. Υπάρχει το συμφέρον μου, τα συμφέροντά μου, υπάρχουν και τα συμφέροντα των ψυχών μου και ημών. Υπάρχει η δόξα μου, η αυτοπεποίθησή μου, η άνοδός μου, η ύψωσής μου, αλλά υπάρχει και η δόξα και η άνοδος και η ευλογία του παντοδυνάμου. Καθώς λέει ο Ιωάννης, εγώ πρέπει να ελαττούμε σε όλη μου τη ζωή και αυτός ο Χριστός πρέπει να αυξάνει. Αυτό είναι το πνεύμα του χριστιανού. Να ελαττούμεθα σαν άνθρωποι για να αυξάνεται ο Χριστός σαν παντοδύναμος Θεός στη ζωή μας. Το αποτέλεσμα πια είναι να βλασφημείτε το όνομα του Θεού εξαιτίας των ανθρώπων αυτών. Εξαιτίας μου, εξαιτίας σου, να βλασφημείται η οδός του Κυρίου. Να βλασφημείται η χάρις του Θεού. Να βλασφημείται το έργο του Θεού. Να βλασφημούνται οι διακονίες του Θεού.
να βλασφημούνται τα χαρίσματα του Θεού, να βλασφημείται η παρουσία του Θεού, να εμφανίζουμε έναν Θεό ανελεήμονα, έναν Θεό σκληρό, έναν Θεό άγριο, να εμφανίζουμε μέσα από την προσωπική μας ζωή έναν Θεό που δεν είναι το απάβγασμα της δόξης του Θεού, έναν Χριστό που δεν είναι το απάβγασμα της δόξης του Θεού, αλλά είναι το απάβγασμα της δόξης της δικής μας. Ο Θεός να μας φυλάει. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος βεβαιώνει και λέει, «Βεβαίως ωφελεί η περιτομή των Ιουδαίων της σαρκός, πολύ περισσότερο η περιτομή του Χριστού των χριστιανών». Ωφελεί η περιτομή. Αλλά για πρόσεξε λιγάκι τώρα την πορεία σου και την κατάντια σου. Εάν όμως είσαι παραβάτης του Λόγου του Θεού και είσαι παραβάτης, αν και περιτετμημένος, αν και βαφτισμένος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της άφεση αμαρτιών, αν και βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, αν και έχεις Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, βουλής και δυνάμεως, ευσεβίας και γνώσεως και φόβου Θεού, είσαι παραβάτης. Είσαι έξω από το Λόγο του Θεού. Είσαι άδικος. Αδικείς τους ανθρώπους. Δεν δέχεσαι με πνεύμα ταπεινού και καρδιά συντετριμένου τη μετάνοια, δεν συγχωρείς και δεν μετανοείς. Είσαι σκληρός, αλαζόνας. Κύριε Θεέ μου, έχεις δει τέτοιους? Έχω δει στον εαυτό μου τέτοιες καταστάσεις. Και έχω λυπηθεί. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό γιατί το αίμα του Χριστού καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας. Σήμερα όμως την ανάγκη να το καταλάβουμε. Και να το καταλάβουμε από τον τρόπο που μιλάμε. Πώς μιλάς στον αδελφό σου? Τι σκέφτεσαι για τον αδελφό σου? Τι κρίνεις? Τι κατακρίνεις? Πώς συμπεριφέρεσαι? Κύριε, μάθε λοιπόν ότι ο Ιουδαίος δεν είναι ο εν το φανερό Ιουδαίος, ούτε η περιτομή η εν τη φανερό περιτομή, αλλά Ιουδαίος είναι ο εν το κρυπτό Ιουδαίος και περιτομή της καρδίας κατά το Πνεύμα. Ο αληθινός χριστιανός είναι αυτός που έχει σχέση με το Θεό εν το κρυπτό, ώστε ο Θεός να του ανταποδίδει στο φανερό. Αυτός είναι ο χριστιανός, ο ευλογημένος, που ανταμείβεται, ανταποδίδει ο Θεός εν το φανερό αυτά που προσφέρει ο χριστιανός εν το κρυπτό. Την προσευχή σου κανείς δεν την ακούει. Τη συντριβή σου, τη μετάνοιά σου, την εξομολόγησή σου, κανείς δεν την ακούει. Μόνο ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Και η ανταμοιβή δεν είναι από την προσφορά σου. Είναι από τα λόγια σου. Είναι από την καρδιά σου. Είναι από τη σκέψη σου. Είναι από τις κρίσεις σου, από τα κουτσομπολιά σου, από τις κακολογίες σου, από τα παράπονά σου, από τις πίκρες σου. Ή υπάρχει ανταμοιβή σε όλα αυτά που είπα, κακή, προσκόμματα. Θα φέρω κακό στο λαό αυτό. Η ανταμοιβή όμως της ευλογίας είναι μετάνοια, εξομολόγηση, μακροθυμία, αγαθοσύνη, πραότητα, προσευχή υπέρ των αδελφών σου, υπέρ των πλησίων σου, υπέρ των εχθρών σου, υπέρ αυτών που σε κακολογούνε και σε βρίζουνε, υπέρ αυτών που σε βλάπτουνε
στα φανερά ή στα κρυφά. Ποια είναι λοιπόν η ζωή σου, το ξέρεις μόνο εσύ και εγώ για τον εαυτό μου. Άρα ξέρουμε αυτή τη στιγμή σήμερα ποια θα είναι η ανταμοιβή μας. Δεν μας αφήνει ο Θεός σε εκκρεμότητα, σε άγνοια. Η ανταμοιβή σου θα είναι κακό και προσκόμματα αν η καρδιά σου έχει πίκρα, παράπονα, γκρίνια, κακολογία, λασπολογία, φθόνο, έριδα. Η ανταμοιβή σου θα είναι κακόν από το Θεό, προσκόμματα στο δρόμο σου. Χάθηκες. Αν όμως η μυστική σου ζωή με το Θεό είναι ταπεινοφροσύνη, μακροθυμία, αγάπη, προσευχή, μετάνοια και όλα αυτά, τότε η ανταμοιβή σου θα είναι ευλογία και δόξα Θεού. Το καταλάβαμε, αδερφή. Το κατάλαβες, αδερφέ μου και αδερφή μου. Το κατάλαβα. Είναι δίκαιος ο Θεός. Γνωρίζουμε το θέλημά Του, το έργο Του, μας αποκαλύπτει και μας φανερώνει την επόμενη μέρα. Δεν χρειαζόμαστε εμείς καφετζούδες και μάγισσες και μάντις. Δεν χρειαζόμαστε προφήτες και προφήτισσες. Βεβαίως υπάρχουν χαρίσματα για την οικοδομή. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι το Λόγο του Θεού. Μόνο το Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού δεν σου αφήνει κανένα κρυφό. Γιατί αν χρειαζόμαστε προφήτες και προφώτισσες, δίνουμε δόξα σε αυτούς. Αν χρειαζόμαστε το Λόγο του Θεού, δοξάζουμε τον Κύριο. Δεν θα πάω στον προφήτη να μου μιλήσει ο Θεός. Θα πάω στο ταμείο μου να μου μιλήσει ο Θεός με το Λόγο Του. Και αν ο Θεός θέλει να μου μιλήσει με προφητικό χάρισμα, η δόξα ανήκει σε Αυτόν. Ναι. Δεν κυνηγάω ανθρώπους. Με κυνηγάει ο Χριστός και μ' αρέσει να κυνηγάω τον Χριστό. Κυνήγα τον Χριστό, αδερφέ. Ψάχτον, βρέστον, είναι η αγαθή οδός. Είναι ο αγαθός παντοδύναμος Θεός σου. Είναι ο φίλος σου. Είναι ο σωτήρας σου, είναι ο λυτρωτής σου. Είναι το μόνο πρόσωπο. Είναι ο μεσίτης σου, είναι ο αγαπημένος της ψυχής σου. Αυτόν κυνήγα. Και αυτός έχει να σου πει πολλά. Να σου φανερώσει περισσότερα. Να σε ελέγξει, να σε προτρέψει, να σε μαλώσει, να σε διδάξει, να σε αυξήσει, να σε οικοδομήσει και να σε οδηγήσει, γιατί αυτός είναι ο διδάσκαλος και ο καθηγητής σου. Ψάξε να ψάχνουμε να βρούμε μόνο το Χριστό. Ερευνάτε τα σγραφάς, λέει ο Χριστός, γιατί αυτές φανερώνουν για μένα. Αδελφοί αγαπητοί, υπάρχει υπεροχή του χριστιανού, η ωφέλεια της περιτομής, βεβαιότατα, κατά πάντα τρόπο. Ποια είναι η ωφέλειά μας που ερχόμαστε στην Εκκλησία? Ποια είναι η ωφέλειά μας που σήμερα καθόμαστε με προσοχή και ακούμε? Η ωφέλειά μας είναι ότι ο Θεός σήμερα μας εμπιστεύτηκε τα λόγια Του. Μεγάλη ωφέλεια. Αν εσύ δεχτείς αυτό το λόγο σαν λόγο Θεού καθώς είναι, γιατί είναι, θα δεις να ενεργείται στη ζωή σου. Σήμερα σου εμπιστεύτηκε ο Θεός τα λόγια Του. Μακάρι είμαστε, γιατί σήμερα άνοιξε ο ουρανός και μας εμπιστεύτηκε ο Θεός τα λόγια Του, την αγάπη Του.
τον έλεγχό του, την προτροπή του, τη δύναμή του, το Ευαγγέλιο του. Μεγάλη ωφέλεια. Μεγάλη ωφέλεια της περιτομής μας, γιατί έχουμε απεκδηθεί το σώμα των αμαρτιών της σαρκός μας και είμαστε ελεύθεροι, καθαρισμένοι στη συνείδηση, στην καρδιά και στο πνεύμα. Αλλά θυμηθείτε, πολύ εύκολα παίρνουμε την άλλη οδό, αφήνοντας την αγαθή οδό. Και άντινες δεν επίστευσαν, τι εκ τούτου. Εύχομαι σήμερα όλοι να πιστέψαμε. Όλοι να δεχτήκαμε το Λόγο του Θεού. Εγώ το δέχτηκα, Χριστέ μου. Δέχομαι. Εάν λέει παρόλα αυτά κάποιοι δεν δεχτήκανε το Λόγο του Θεού, τι είναι τούτο? Μήπως η απιστία αυτών θα καταργήσει την πίστη, την παρουσία, την ευλογία του Θεού στη ζωή μου, στη ζωή σου? Επειδή αυτός δεν πίστεψε, δεν δέχτηκε και θέλει να ακολουθήσει πεισματοδός την οδόν της καρδιάς του, τις επιθυμίες της καρδιάς του, τη λογική του, τις δικές του σκέψεις, μήπως αυτός θα εμποδίσει εμένα να με ευλογεί ο Θεός? Μη γέννητο. Η ευλογία είναι προσωπική και η κατάρα είναι προσωπική. Το καλό είναι προσωπικό και το κακό είναι προσωπικό. Ο Χριστός ανοίγει το δρόμο επί προσωπικού επίπεδου. Σε σένα θα ανοίξει το δρόμο. Στον άλλον μπορεί να κλείσει το δρόμο. Το ότι κλείνει τον άλλον δεν σημαίνει ότι εσύ δεν θα περπατήσεις οδόν ευλογίας. Γιατί η διαφορά είναι η πίστη σου, η καρδιά σου, η αποδοχή του Λόγου του. Μάθε λοιπόν ποιον εμπιστεύεσαι. Συμπέρασμα, πρόσεχε ποιον εμπιστεύεσαι. Ο Θεός είναι αληθής. Πας άνθρωπος ψεύστης. Μην εμπιστεύεσαι άνθρωπο τι θα σου πει. Κάθε ένας άνθρωπος όταν μιλάει εκ της καρδίας αυτού είναι ψεύτης. Κάθε ένας άνθρωπος όταν μιλάει με τη λογική του είναι ψεύτης. Κάθε ένας άνθρωπος ο οποίος λέει τη γνώμη του είναι ψεύτης. Θες να μάθεις την αλήθεια, πήγαινε στο ταμείο σου. Ο Θεός είναι αληθινός. Αυτός θα σε διδάσκει. Αυτός θα σε οδηγεί. Αυτός θα σε κατευθύνει. Και αυτός θα σου ανταποδίδει την ευλογία του εν το φανερό, καθώς εσύ πηγαίνεις εν το κρυπτό. Και μάθε ότι ο Θεός είναι τόσο δίκαιος. Σε αυτόν ανήκει να εφορά πάντα στους ιούς των ανθρώπων και να κρίνει πάντα στους ιούς των ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, γιατί είναι η Νέα Σιώνη, η Επουράνιος Ιερουσαλήμ, και σε αυτή την Εκκλησία υπάρχει Θεός κριτής πνευμάτων δικαίων. Όλοι εδώ είμαστε υποκρίσεις, αδελφοί. Κάθε στιγμή κρινόμεθα για να μην κατακριθούμε στο τέλος. Κρινόμεθα και αποφασίζει ο Θεός πώς θα συμπεριφερθεί στον κάθε έναν από εμάς. Αποφασίζει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού ποια θα είναι η συμπεριφορά του απέναντί μου. Θα μου ανταποδίδει κακόν, προσκόμματα ή καλόν και ευλογία. Όλοι είμεθα υπό κρίση. Ιδιαιτέρως σήμερα που το καταλάβαμε, η κρίση θα είναι πιο άμεση. Γιατί η κρίση θα αρχίσει από τον οίκον του Θεού, λέγει ο Λόγος του Θεού. Και εγώ πιστεύω ότι σήμερα αρχίζει. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα. Ότι σήμερα αρχίζει η κρίση του Θεού από τον οίκον του Θεού. Και το θεωρώ τούτο βέβαιον. Και είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω σήμερα. Σήμερα, αδερφέ αγαπητέ, φρόντισε.
εν το κρυπτό τη σχέση με το Θεό για να σου ανταποδίδει εν το φανερό. Σήμερα να φοβηθούμε το Θεό, αδερφοί. Με τα φόβου και τρόμου να κατεργαζόμαστε από εδώ και πέρα τη σωτηρία μας. Γιατί υπάρχει και πρέπει να το διαβάσω. Σεις προσήλθετε σήμερα εις όρος Ιών και εις πόλη Θεού ζώντος στην επουράνιον Ιερουσαλήμ. Σε αυτήν υπάρχουν μυριάδες αγγέλων. Υπάρχει πανήγυρης και εκκλησία πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής με την περιτομή του Χριστού. Αλλά και εις Θεόν κριτήν πάντων. Εδώ υπάρχει ένας Θεός κριτής πάντων. Και η κρίση αρχίζει από τον οίκον του Θεού. Φοβού τον Θεό. Και περπάτα ακριβώς στη διδαχή Του, στη διδασκαλία Του. Επιτίμησε τη γνώμη των ανθρώπων, όποιον και να είναι. Περιφρόνησε και ζήτησε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, τη διδαχή του Χριστού. Και η ζωή σου θα είναι, καθώς θα σε μεταμορφώνει το Πνεύμα το Άγιο, σύμφωνα με την εικόνα του Χριστού, από δόξα σε δόξα και από πίστη σε πίστη. Σήμερα λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο λέει, ας ταπεινωθείτε, ταπεινώστε τον εαυτό σας. Ταπεινωθείτε. Ταπεινωθείτε μπροστά στον παντοδύναμο Θεό. Αναγνωρίστε ότι είσαστε μικροί και ασήμαντοι. Αναγνωρίστε ότι είσαστε μηδέν, τιποτένιοι. Πιστέψτε το. Ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Γι' αυτό εξητήστε από τον Χριστό χάρη, έλεος, βοήθεια, δύναμη, διδασκαλία, καθοδήγηση, τα πάντα. Και έτσι διδασκόμενοι από τον Χριστό θα μπορείτε κι εσείς με το παράδειγμά σας να ευαγγελίζετε, να διδάσκεστε, να είστε άνθρωποι επαγγελωμένοι, θεοσέβεια. Αμήν.